Κύριε Υπουργέ, αν κάποιος συνάνθρωπός μας σήμερα, 23 Οκτωβρίου του 2020 Οκτωβρίου μάλλον, του 2023, στη Δράμα, βρεθεί στην ανάγκη να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν θα μπορέσει. Γιατί πολύ απλά η μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας είναι κλειστή. Έκλεισε από τις αρχές του Αυγούστου για απολίμανση, και ενώ υποτίθεται ότι θα άνοιγε στις 10 του Σεπτέμβρη, μέχρι σήμερα, 20 Οκτώβρη, παραμένει κλειστή. Και πριν ακόμα κλείσει, η λειτουργία της ΜΕΘ του νοσοκομείου της Δράμας ήταν οριακή, καθώς είχαν απομείνει μονάχα 2 γιατροί, και για να μπορέσει να βγει το πρόγραμμα εφημεριών της ΜΕΘ του νοσοκομείου της Δράμας, και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και να σκεφτούμε τι σημαίνει μονάδα εντατικής θεραπείας και πόσο συνεχόμενη αναγκαστικά πρέπει να είναι η λειτουργία της, για να βγει λοιπόν στοιχειωδώς το πρόγραμμα εφημεριών, μετακινούνταν η διευθύντρια της ΜΕΘ από το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Μάλιστα, για αυτήν την ΜΕΘ του νοσοκομείου της Δράμας, προεκλογικά, τώρα δηλαδή, πριν από λίγους μήνες, διαφημιζόταν προεκλογικά από κυβερνητικούς βουλευτές ότι αυτή θα επεκτηνόταν και από 7 θα αποκτούσε κλίνες που είχε, θα αποκτούσε 12. Τελικά το 7 δεν έγινε 12, έγινε 0. Αν κάποιος άλλος τώρα συνάνθρωπός μας αντιμετωπίζει κάποιο παθολογικό πρόβλημα υγείας, εντάξει, αυτή η κλινική δεν έχει ακόμα κλείσει, αλλά αντιμετωπίζει βέβαια πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα με ελλείψεις προσωπικού. 2 γιατροί μονάχα έχουν απομείνει και σε αυτήν, και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για το πρόγραμμα εφημεριών, αλλά και για τις ουρές που δημιουργούνται στα νοσοκομεία από αυτές τις ελλείψεις. Και για να λυθεί και αυτό το πρόβλημα στην παθολογική, μετακινούνται γιατροί από όμορους νομούς ανά δεκαπενθήμερο. Στο ίδιο νοσοκομείο, στη Δράμα, ένας γιατρός υπάρχει, ουρολόγος, ένας και από άλλες ειδικότητες, ενώ αν χρειαστεί κανείς στη Δράμα δερματολόγο, γαστρεντερολόγο ή ενδοκρινολόγο στο νοσοκομείο, δεν θα τον βρει. Δεν θα βρει καμία από αυτές τις ειδικότητες και σε καμία δομή υγείας στα υπόλοιπα χωριά και πόλεις του νομού. Αν δε, και θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, αν δε κάποιος συνάνθρωπός μας αντιμετωπίζει, έχει θέματα ψυχικής υγείας, τότε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας, ακούστε, μπορεί να είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία, λειτουργεί χωρίς ψυχίατρο. Αυτό σημαίνει ότι 2.500 ραντεβού τον χρόνο μένουν χωρίς παρακολούθηση. Τώρα, μετά από όλα όσα είπα, νομίζω ότι ο τίτλος Γενικό Νοσοκομείο Δράμας είναι λίγο αναντίστοιχος με την λειτουργία του, λόγω των ελλείψεων φυσικά. Σας ρωτάμε λοιπόν τι θα κάνετε για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτού του νοσοκομείου σε προσωπικό, σε υποδομές και σε μέσα, με προσλήψεις βέβαια μόνιμου προσωπικού. Τι θα κάνετε, μάλλον αν σκέφτεστε να χρηματοδοτήσετε αυτό το νοσοκομείο, όπως και όλα τα άλλα νοσοκομεία, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους στις σημερινές ανάγκες της δημόσιας υγείας που υπάρχουν. Και να μπορέσει και αυτό το προσωπικό, θα το αναφέρω και στη δευτερολογία μου, να πάρει επιτέλους και εκείνα τα ρεπό και τις άδειες που δικαιούται. Ευχαριστώ. Να εκθέτετε πάρα πολλά ερωτήματα, να αρχίσω λίγο από... Ωραία, τα δύο. Α, ωραία. Δύο ερωτήματα και πολλές απορίες. Αυτό. Πάμε στα χρήματα. Προϋπολογισμός 2019, γιατί ξέρετε, κάνετε και την ερώτηση και που έρχεστε από ένα κόμμα το οποίο κυβερνήσατε, έτσι. Με συγχωρείτε. Είναι τόσες πολλές ερωτήσεις που μπερδεύτηκα, απολογούμε. Προϋπολογισμός 2019, 8.120.000. Όχι, ζητάω συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι. Προϋπολογισμός 2023, 9.707.000. Στο νοσοκομείο της Δράμας, από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη διαμόρφωση ΜΕΘ και ΤΕΠ, 6.167.000. Και έχουμε
και προμήθεια του τεχνολογικού εξοπλισμού και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, που ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια, καθώς και στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης με το ΣΟΥ του ΕΣΠΑ 5 εκατομμύρια. Όσον αφορά το προσωπικό, σας δίνω λίγο αριθμούς και θα πούμε και στα πιο συγκεκριμένα, φαντάζομαι, προβλήματα που υπάρχουν μετά. Έχουν προκηρυχθεί τα τελευταία 4 χρόνια 13 θέσεις τακτικού προσωπικού, έχουν προσληφθεί 133 επικουρικοί και στη διαδικασία εξέλισης στην 6K7K2K, αυτές είναι οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, έχουμε 6 θέσεις. Αυτά είναι όσον αφορά τις δύο ερωτήσεις σας για τα χρήματα. Ένα πρώτο σχόλιο που μπορώ να κάνω στην πρωτολογία του Υπουργού είναι ότι τα στοιχεία που μας παρέθεσε δεν τα υποστηρίζει η πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Η πραγματικότητα έχει αυτές τις ελλείψεις που μόλις σας περιέγραψα και ίσως και περισσότερες. Και μιλάμε για το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας, το Κεντρικό Νοσοκομείο του Νομού. Δεν μιλάμε για τις άλλες δομές υγείας, όπου εκεί βεβαίως η αποψήλωση σε προσωπικό είναι χαρακτηριστική. Από ό,τι φαίνεται δεν έχετε σκοπό, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα πείτε, εννοώ στη δευτερολογία, δεν έχετε σκοπό να αλλάξετε το βιολί αυτής της πολιτικής, δηλαδή το βιολί της υποχρηματοδότησης, διότι περί αυτού πρόκειται, της υποχρηματοδότησης και της υποβάθμισης της δημόσιας υγείας. Έτσι, με στόχο να την εμπορευματοποιήσετε περαιτέρω. Και θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Ελλείψεις στο ίδιο το νοσοκομείο, γιατί δεν είχα το χρόνο να τις αναφέρω στην πρωτολογία μου, υπάρχουν και σε άλλες υπηρεσίες και σε του νοσοκομείου και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Όπως, ας πούμε, είναι οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες που εργάζονται ασταμάτητα, με συνέπεια να τους οφείλονται ρεπό και άδειες από το 2020. Χιλιάδες ώρες και μέρες. Δεν βγαίνει το πρόγραμμα του μικροβιολογικού, του ακτινολογικού, των εργαστηρίων γενικότερα. Η τεχνική υπηρεσία έχει απομείνει με το 1/3 των οργανικών της θέσεων, ενώ αναμένεται σε λίγους μήνες να συνταξιδοτηθούν οι μισοί και καταλαβαίνετε ότι και η τεχνική υπηρεσία θα βρεθεί σε αδυναμία λειτουργίας σε λίγο καιρό. Τα πράγματα δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο της Δράμας. Για να μην πούμε τέλος πάντων ότι το μισό περίπου προσωπικό, γύρω στο 40%, δουλεύει με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως επικουρική ή μέσω ΟΑΕΔ. Δεν μιλάμε τώρα για την καθαριότητα, για τη φύλαξη κτλ., όπου όλα αυτά έχουν εδώ και καιρό δοθεί σε εργολάβους. Να σας δώσω όμως και εγώ ορισμένα νούμερα, μια και αναφερθήκατε σε αυτά. Ξέρετε, το 2023, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, δεν είναι αυθαίρετα αυτά τα στοιχεία που σας λέω, τα ίδια έσοδα των νοσοκομείων συνολικά, αυτό προϋπολογίστηκε, αυτό που ψηφίσατε πέρυσι η κυβέρνησή σας, έπρεπε να είναι το 31,3 των εσόδων των νοσοκομείων και το 53,9-54, πείτε, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει, και μόνο αυτό, ένα στοιχείο το οποίο διαρκώς αυξάνει σε ό,τι αφορά τα ίδια έσοδα, σημαίνει ότι τα νοσοκομεία τα οθείται να λειτουργήσουν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ως επιχειρήσεις δηλαδή, με έσοδα και έξοδα, προκειμένου να απαλλάσσεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Και το δεύτερο, σε σχέση με το προσωπικό, να σας πω ότι για την τριετία, γιατί μιλήσατε κι εσείς από το 2019 και πέρα, για την τριετία πάλι από τον προϋπολογισμό, 21, 22, 23, αναμένεται να προσληφθούν, αυτές είναι οι προσλήψεις που έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Υγείας, 5.612 εργαζόμενοι. Την αντίστοιχη περίοδο προϋπολογίζονται, ξέρετε πόσες αποχωρήσεις, 11.800. Αυτό σημαίνει ότι οι προσλήψεις δεν θα καλύψουν ούτε το μισό των αποχωρήσεων. Και αυτό πολύ απλά σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν και χειροτερεύουν. Και να σας πω και το τελευταίο. Αυτό το στοιχείο αφορά βεβαίως το διπλανό νοσοκομείο της Ξάνθης, στο οποίο μάλλον, ξέρετε, η Ξάνθη με τη Δράμα είναι πάρα πολύ κοντά, λίγα χιλιόμετρα, είναι δύο νομοί όμοροι. Στο νοσοκομείο της Δράμας, λοιπόν, εδώ και μήνες δεν λειτουργεί η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και από την Ξάνθη πολλές φορές οι άνθρωποι αναγκάζονται να πηγαίνουν στη Δράμα.
Τώρα ούτε στη Δράμα θα μπορούν να πάνε και καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί και πώς σωθείτε με τον τρόπο αυτό τους ανθρώπους, γιατί κάποια στιγμή, ξέρετε, ο άνθρωπος για να βρει την υγεία του θα κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνάει από το χέρι του, πώς τους σωθείτε να καταφεύγουν, να αναγκάζονται να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Περιμένουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις, μάλλον περιμένουν οι άνθρωποι πάνω στη Δράμα και οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, αλλά και ο λαός της περιοχής. Θα απαντήσω γενικά, γιατί την κάνατε και εσείς πιο γενική την ερώτηση, όσον αφορά την δημόσια υγεία και αν ιδιωτικοποιηθεί αυτό το οποίο λέτε συνεχόμενα. Να πω, επειδή εγώ ασχολούμαι προσωπικά πάρα πολλά χρόνια με την υγεία, η τελευταία τετραετία της Πρωθυπουργίας και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει για το δημόσιο σύστημα υγείας. Είτε αν θέλετε, αν έχει συμβάλει ο COVID σε αυτό, η τετραετία αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανάδειξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα. Απαντάω γενικά γιατί μου κάνετε γενική την ερώτηση. Τα δύο παραδείγματα είναι τα εξής και θα φέρω από τον εμβολιασμό. Στα ίδια εμβολιαστικά κέντρα που εμβολιάστηκαν πρωθυπουργοί, εφοπλιστές, πλούσιοι αυτής της χώρας, πήγαν και οι άνεργοι. Και αυτό, αν θέλετε, είναι Εθνικό Σύστημα Υγείας, που εσείς πολλές φορές στα χαρτιά, γιατί μπερδεύτηκα πριν, δεν έχετε κυβερνήσει ποτέ, το λέτε, αλλά εμείς το κάναμε πράξη. Σε αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα. Και αν θέλετε, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και στην καλύτερη έκφαση του δημοσίου που ήταν ο εμβολιασμός, 22 εκατομμύρια πολίτες, 22 εκατομμύρια φορές από 8 εκατομμύρια πολίτες, πήγαν στα εμβολιαστικά κέντρα και εμβολιάστηκαν στην ώρα τους. Και αυτή είναι η καλύτερη έκφαση του ελληνικού δημοσίου. Περνάω σε αριθμούς, γιατί σε αριθμούς και δεν ποτέ, έξω αν υπάρξει κάποιο λάθος στα στοιχεία, με πάρα πολύ συγκεκριμένους αριθμούς. Γενικότερα, γιατί μου αφαίρεται προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. 2019, 3,8 δισεκατομμύρια, 5,2 δισεκατομμύρια το 2023. Αυτό είναι αύξηση. Αυτό είναι αύξηση. Είναι αύξηση 1, πόσο δις. Για να λέμε τι εννοούμε στη χρηματοδότηση. Σας απάντησα συγκεκριμένα με χρήματα. Σας είπα συγκεκριμένες θέσεις. Και για να μείνω εδώ και να μην λέμε ότι ιεροποιούμε την κατάσταση, εγώ θα σας πω και θα συμφωνήσω ότι ναι, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στη Δράμα, έχουμε πρόβλημα σε κάποιες περιοχές της Βορείου Ελλάδας, στις οποίες προκηρύσουμε θέσεις, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, και οι οποίες οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες. Και εκεί είναι που θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και θα κλείσω με το πολύ συγκεκριμένο, η ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμα.